να τη ζεμένωση. Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Επίκεντρο των εορτασμών, ο ενωριακός ναός της Αναλήψεως στην παραλία της πόλης, όπου χωριστάτησε στη Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόστομος. Αμέσως μετά τελέστηκε η λειτουργία του μεγάλου αγιασμού και ακολούθως ξεκίνησε η πομπή για το λιμάνι της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκε η κατάδυση του Τίμιου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων. 36 άτομα βούτυξαν συνολικά για να πιάσουν το Σταυρό, 22 ενήλικοι και 14 ανήλικοι. Τον Τίμιο Σταυρό έπιασε για τρίτη μάλιστα φορά ο 18χρονος αθλητής του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος. Ο 18χρονος πήρε ευχές από το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μεσσηνίας καθώς και ένα χρυσό σταυρό. Με σύμμαχο τον καλό καιρό στο λιμάνι της Καλαμάτας βρέθηκε χιλιάδες κόσμος κάθε ηλικίας που παρακολούθησε την τελετή αγιασμού των υδάτων.